Η αποκατάσταση του τραύματος οσφιοπυελικής περιοχής, κακώσεις δηλαδή αρκετά συχνές στην καθημερινή κλινική πράξη και όλα τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της 4ης ημερίδας που οργάνωσε η Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και η Ορθοπαιδική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την παρουσία και του πρώτου Έλληνα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λίτς της Μεγάλης Βρετανίας, Παναγιώτη Γιαννούδη. Στην διοργάνωση της ημερίδας αναφέρθηκε ο Διευθυντής της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, Αβραάμ Πλούμης, αναφερόμενος και σε πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν το επόμενο διάστημα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της κλινικής, η οποία είναι ένα κόσμο για την περιοχή μας και θα μπορούσε να καταστεί κέντρο αναφοράς για την αποκατάσταση όχι μόνο στην Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις και οι εξελίξεις αυτές είναι σε όλα τα επίπεδα, από την υποδοχή του τραυματία, από την περισυλλογή από το ΕΚΑΒ, από την ταχύτητα διακομιδής με τα καλύτερα μέσα που έχουμε, από την πρώτη αντιμετώπιση στα ΤΕΠ, στη συνέχεια η πρώτη τους χειρουργική εκτίμηση και επέμβαση, στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τις καλύτερες μεθόδους φροντίδας του ασθενούς ώστε να μην δημιουργούνται επιπλοκές, γιατί αυτοί οι ασθενείς πολύ συχνά εμφανίζουν προβλήματα επιπλοκών στην φάση που περνάνε το πρώτο 24ωρο και αρχίζουν επιπλοκές από διάφορα συστήματα. Οπότε έχουμε εξελίξει και σε αυτό το τομέα για την καλύτερη φροντίδα, αλλά και στη συνέχεια όταν χρειαζόμαστε μια πιο σταθερή κατάσταση από άποψη χειρουργείου με τα εμφυτεύματα πιο σταθερά που έχουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ασθενή, αλλά και η αποκατάσταση με ορθώσεις, μηχανήματα που βοηθούν τον ασθενή να μπορέσει να βαδίσει και να στο τέλος καλύτερα προγράμματα επανένταξης του ασθενούς πίσω στο κοινωνικό σύνολο, στην εργασία, στην οικογένειά του, που εκεί είναι και το στίχημα να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επανενταχθούν πλήρως στο πρώτερο βίο τους, στην οικογένεια, στην εργασία τους, στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Εμείς έχουμε το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Νιώθετε ότι αυτό το κέντρο έχει εγκαταληφθεί όλα αυτά τα χρόνια, έχει απαξιωθεί, κύριε Πλούμη, με δεδομένα τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν και δεν επιτρέπουν τη λειτουργία τους όπως θα έπρεπε να είναι η λειτουργία τους? Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια σκόπιμη απαξίωση. Πολλές φορές κάποιοι ίσως δεν το γνωρίζουν και ίσως πρέπει και εμείς να το διαφημίζουμε περισσότερο. Αλλά γίνονται προσπάθειες να επανδρωθεί. Έχουμε τώρα και κάποιες ιδέες να προχωρήσουμε να κάνουμε κάποιο σύλλογο φίλων της κλινικής φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης που να μπορέσουμε να δεχόμαστε κάποιες δωρεές ώστε να μπορέσει αυτό το κέντρο να έχει κάποιους πόρους και να λειτουργεί και χωρίς πάντα την κρατική επιχορήγηση. Από την πλευρά του, ο προσκεκλημένος καθηγητής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας του Πανεπιστημίου Λίτς της Μεγάλης Βρετανίας, Παναγιώτης Γιαννούδης, τόνισε πως οι εξελίξεις που υπάρχουν σήμερα στον τομέα έχουν μειώσει κατά πολύ τις ημέρες νοσηλείας των ασθενών με τέτοιες κακώσεις, περιορίζοντας και τις επιπτώσεις. Έτσι, ενώ πριν από δεκαετίες οι ασθενείς με αυτού του είδους κακώσεις χρειάζονταν μήνες για την αντιμετώπιση και την αποκατάστασή τους, σήμερα απαιτούνται λίγες ημέρες ή εβδομάδες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μετά τη συζήτηση όλων των σπουδαίων εξελίξεων που έχουν γίνει πάνω στο τομέα αυτό, η γνώση θα είναι καλύτερη και έτσι θα μπορούμε πάλι σε τοπικό επίπεδο συνάδελφοι να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη σιγουριά τους ασθενείς και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα μετά από την χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών της σπονδυλικής στήλης και της πιέλου. Πριν περίπου 20-30 χρόνια οι κακώσεις της οσφιοπυελικής μοίρας που συζητάμε σήμερα, η θεραπεία που εφαρμοζόταν τότε ήταν στα περισσότερα μέρη του,
του κόσμου. Μία περίοδος περίπου 8 με 12 εβδομάδων στο κρεβάτι για τον ασθενή. Και έτσι αφενός μεν υπήρχε το πρόβλημα της νοσηλείας όσον αφορά τα έξοδα, υπήρχε το πρόβλημα της μυϊκής ατονίας από πλευράς του ασθενούς, υπήρχε το πρόβλημα του άλγους, έπρεπε οι ασθενείς αυτοί να παίρνουν ένα σοβαρό ποσοστό ναρκωτικών ουσιών για ένα μεγάλο διάστημα. Υπήρχε το πρόβλημα της εξάρτησης. Με τις τελευταίες εξελίξεις, με τα εμφυτεύματα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα και με τις προσπελάσεις, μπορούμε να σταθεροποιήσουμε τι λεκάνη με την οσφυγική μοίρα, με τη σπονδυλική στήλη, και έτσι να κινητοποιήσουμε τους ασθενείς μέσα σε 24-48 ώρες μετά το χειρουργείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι δεν έχουμε να ανησυχούμε για το πρόβλημα της εμβολής, για προβλήματα όσον αφορά το αναπνευστικό σύστημα, μολύνσεις, κατακλύσεις, και πιστεύω ότι με την συμμετοχή, όπως συζητήσαμε και χθες, της κλινικής αποκατάστασης, δίνει μία άλλη δυνατότητα στο να αντιμετωπίζονται αυτοί οι ασθενείς με όσο τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και έτσι να επιστρέφουν στο σπίτι τους, στις οικογένειές τους, μέσα σε μερικές μέρες, εβδομάδες, ενώ στο παρελθόν ήταν μήνες.